Παιδιά, κάποιος... Για να μπορώ να διαβάσω. Δεν μπορώ, παιδιά, λίγο. Είμαστε έτοιμοι. Σας διαβάζω την επιστολή παραίτησης του Προέδρου του Παναθηναϊκού Νικόλα Πατέρα που απευθύνθεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ. Με την παρούσα επιστολή υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Προέδρου της ΠΑΕ, όπως προβλέπει το καταστατικό και καθήκοντα Προέδρου μέχρι την εκλογή νέου, ασκεί από σήμερα ο πρώτος Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, κύριος Αντώνης Αντωνιάδης. Η πρώτη δημόσια εμφάνισή μου μετά από χρόνια στο Παναθηναϊκό ήταν τη 13η Απριλίου 2008, όταν ο κόσμος που διαδήλωνε εκτός γηπέδου της Λεωφόρου ήταν υπερπολαπλάσιος όσων βρίσκονταν στις κερκίδες. Η πιο πρόσφατη δημόσια εμφάνισή μου ήταν στις 2 Μαΐου του 2010, όταν ως πρόεδρος της Super League και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός απένειμα στον αρχηγό της ομάδος μας το κύπελο του πρωταθλήματος και 60 και πλέον χιλιάδες φύλαθλοι γιόρταζαν μέσα στο ΟΑΚΑ την κατάκληση του Double. Πριν από 22 μήνες παρέλαβα μία ομάδα χωρίς σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα, με αρνητική ψυχολογία, εν μέσω κλίματος δυσπιστίας και αβεβαιότητος, χωρίς καμία προστασία από το παρασκήνιο που την αντικούσε κατάφορα τα προηγούμενα χρόνια. Σήμερα σας παραδίδω μία ομάδα πρωταθλήτρια και κυπελούχο Ελλάδος, με την ψυχολογία νικητή, με εξασφαλισμένη συμμετοχή στους ομίλους του Champions League, με παίκτες που ανεβάσανε την αξία του Παναθηναϊκού, με τους φιλάθλους ενωμένους, με ρεκόρ εισιτηρίων, έχοντας κερδίσει αγωνιστικά και θεσμικά τη θέση και το σεβασμό που αξίζει ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτά εισέπραξα την αγάπη και αναγνώριση του κόσμου του Παναθηναϊκού, ταυτόχρονα δέχτηκα ένα χυδαίο πόλεμο επικοινωνιακής λάσπης από εκείνους που δεν ανέχονταν την επιτυχία του Παναθηναϊκού, όσο αυτή δεν έριχνε νερό στο μήλο των προσωπικών τους φιλοδοξιών και σκοπιμοτήτων. Η λασπολογία αυτή εντάθηκε τους τελευταίους μήνες με την προεδρολογία, με τη δήθεν κακή διαχείριση και με τους όρους που θα δεχτώ για να παραμείνω πρόεδρος. Ευχαριστώ όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους εργαζόμενους στην ΠΑΕ και φυσικά το προπονητικό team και τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού για τη συνεργασία μας. Ευχαριστώ επίσης τους μετόχους που στάθηκαν αρρωγοί στην προσπάθεια που κάναμε για να μεγαλώσουμε το Παναθηναϊκό και ειδικά τον κύριο Ανδρέα Βγενόπουλο που ήταν πάντα δίπλα μου, παραγωνίζοντας και αυτός το οικονομικό και προσωπικό κόστος όποτε χρειαζόταν. Περισσότερο από όλους, ευχαριστώ τους φιλάθλους μας για τη στήριξη και την αγάπη τους, γιατί αυτή υπήρξε για μένα η κινητήριος δύναμη για την προσπάθειά μου να πετύχουμε τους στόχους μας. Ελπίζω να δικαίωσα τις προσδοκίες τους και τους παρακαλώ να καταλάβουν ότι η παρουσία μου στα διοικητικά του Παναθηναϊκού υπόκειται στα όρια της προσωπικής αξιοπρέπειας και τους καλώ για το καλό του Παναθηναϊκού να στηρίξουν τον επόμενο πρόεδρο. Έχω την πεποίθηση ότι η νέα διοίκηση θα συνεχίσει τον δρόμο των επιτυχιών και τους εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία. Φιλικά, Νικόλας Δέλτα Πατέρας, Αθήνα, 21 Μαΐου του 2010.